Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Είμαστε στη σελίδα 1088, στο κεφάλαιο Γ και στο εδάφιο 14. Σελίδα λοιπόν 1088, τρίτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. «Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι είσαι ψυχρός, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός, ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων τεδοκιμασμένων εκ πυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η ισχύνη της γυμνότητός σου και χρήσων τους οφθαλμούς σου με καλού κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Εδώ ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλει δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μετ' εμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα με του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν». Ο Κύριος απευθύνεται στην τελευταία εκκλησία, στην 7η εκκλησία, στην τελευταία εκκλησία από τις 7, όπου από τις 7 της Ασίας, της Μικράς Ασίας, όπου ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, έδειξε, φανέρωσε στον δούλο του τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν μάρτυρας του Χριστού, μάρτυρας του Λόγου του Θεού, σε ταλαιπωρία, σε εξορία στην Πάτμο. Όμως όχι μόνο τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό κατά την πρόθεση του Κυρίου, αλλά και ο Θεός ενεργεί στις δύσκολες καταστάσεις που επιτρέπει, ενεργεί θαυμαστά. Και για να το πω πιο σωστά, όταν φέρνει ο Θεός δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας, αυτό σημαίνει ότι κάτι ετοιμάζει, κάτι καλό, κάτι μεγάλο, αρκεί αυτό να μην έχει προέλθει πρώτον από λάθη δικά μας και δεύτερον να μην αγανακτούμε, να μην παραπονιόμαστε, να μην γκρινιάζουμε στο Θεό, αλλά με πίστη να περιμένουμε τις επεμβάσεις και τις ενέργειες του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την 7η εκκλησία, η οποία πρέπει να είναι και ιδιαιτέρως, θα τολμούσα να πω, ευλογημένη, τουλάχιστον κατά ανθρώπους. Είναι μια μεγάλη εκκλησία, είναι μια πλούσια εκκλησία, είναι ανεξάρτητη, δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν, και ο ποιμένας της εκκλησίας αυτής, τον οποίον ο Χριστός θέτει, για τις διακονίες ο Χριστός τις βάζει μέσα στις εκκλησίες του, για να τον βάλει σημαίνει ότι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή πολύ ευχαριστημένος ότι έπρατε το ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Όμως τώρα που απευθύνεται ο Κύριος αυτόν, βλέπει κάτι που μόνο ο Χριστός το βλέπει, ούτε η Εκκλησία ούτε ο ίδιος. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το δει και να το αποκαλύψει. Γιατί συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά. Συνεχίζουν τα πράγματα να είναι ευάρεστα. Νομιζόμενα ευάρεστα εις το Θεό, γιατί όλα πάνε καλά. Και ο Θεός έρχεται να φανερώσει ότι τίποτα δεν πάει καλά. Και το τίποτα δεν πάει καλά δεν είναι, στο τίποτα δεν πάει καλά η αιτία δεν είναι βεβαίως ο Θεός, δεν είναι ακόμη και η Εκκλησία, αλλά είναι ο ίδιος ο ποιμένας, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός ευαρεστούμενος ευλόγησε και τώρα βλέπει μία αλλαγή πορείας.
Γι' αυτό η επιστολή που στέλνει, ο λόγος που στέλνει στον άγγελο της Εκκλησίας και στην Εκκλησία είναι όχι μόνο αποκάλυψης που μόνο ο Θεός γνωρίζει, αλλά και ένας έλεγχος ιδιαίτερος που μόνο ο Θεός μπορεί να διορθώσει. Επαναλαμβάνω, ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει τίποτα, ούτε η Εκκλησία, ούτε κανένας άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές και ιδιαίτερα την καρδιά εκείνου του συγκεκριμένου ανθρώπου που τυχαίνει να είναι και ο ποιμένας της Εκκλησίας. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, στη ζωή μας ο Απόστολος Παύλος λέει: «Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σουδέν, πλην δεν είμαι ευχαριστημένος, γιατί ο Θεός τον ανακρίνουμε». Στη ζωή μας θα υπάρχουν δύσκολες μέρες, θα υπάρχουν και ευλογημένες μέρες. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι να εξετάσουμε αν υπάρχουν δύσκολες, ευλογημένες, καλές, εύκολες. Αυτά είναι η χάρη του Θεού στη ζωή μας για οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Εκείνο που έχει σημασία είναι να εξετάζουμε την καρδιά μας. Και την καρδιά μας μόνο ο Θεός την ξέρει. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας αποκαλύψει, να μας τη φανερώσει, και μόνο ο Θεός μπορεί με επεμβάσεις να τη διορθώσει, γιατί τον τρόπο της διόρθωσης δεν τον ξέρουμε εμείς. Είναι πολύ άσχημο να εφησυχάζουμε στο ότι είμαστε ευχαριστημένοι εμείς πάρα πολύ με τον εαυτό μας. Πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Να βλέπουμε τον εαυτό μας και να λέμε: «Δόξα στον Θεό, πάω πολύ καλά». Και ακόμη πιο επικίνδυνο είναι να βλέπουν οι άλλοι τη ζωή μας και να διακρίνουμε από τους άλλους ότι καλά πάμε. Να έχουμε δηλαδή και καλή μαρτυρία. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Δεν είναι εκεί ο κίνδυνος. Εκεί είναι η δοξολογία. Ο κίνδυνος είναι να διακρίνουμε τα βάθη της καρδιάς μας. Να μην μας κοροϊδεύει η καρδιά μας που είναι απαντηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και πολύ εύκολα μπορεί να κοροϊδέψει τον οποιονδήποτε από μας. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος τώρα με απόλυτο τρόπο, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο αμήν, εγώ είμαι η αλήθεια, αλλά εγώ είμαι ταυτόχρονα αυτό που χρειάζεσαι, ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος μπορώ να σου μαρτυρήσω τα βάθη της ψυχής σου, τα βάθη της καρδιάς σου, να σου μαρτυρήσω, να σου αποκαλύψω, να σου φανερώσω με απόλυτη πιστότητα, με απόλυτη αλήθεια, όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Εγώ είμαι. Και όχι μόνο αυτό, εγώ είμαι που προσδιορίζω εν τέλει και το μέλλον σου. Γιατί εγώ είμαι η αρχή της κτήσεως. Σε μένα, λέει ο Χριστός, εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Εγώ είμαι που έχω την απόλυτη εξουσία. Αποκαλύπτοντας λοιπόν έτσι ο Κύριος μας τον εαυτό του σε αυτή την εκκλησία, σε αυτόν τον άνθρωπο, σήμερα αποκαλύπτει τον εαυτό του ο Κύριος και στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Έχει τη δυνατότητα ο Θεός μέσα από το Λόγο Του να φανερώσει στον κάθε έναν από εμάς προς Θεού όχι την καρδιά του άλλου, την καρδιά τη δική μας. Όχι την καρδιά της γυναίκας μου, του άντρα σου, του αδερφού σου, του παιδιού σου, του πατέρα σου, της μάνας σου, την καρδιά τη δική σου. Γιατί το μέλλον σου δεν εξαρτάται από την καρδιά οποιοδήποτε άλλου, από τη συμπεριφορά οποιοδήποτε άλλου, από τον αγιασμό οποιοδήποτε άλλου ή από την ακαθαρσία ακόμη οποιοδήποτε άλλου. Το μέλλον σου εξαρτάται από τη δική σου την καρδιά. Και τη δική σου την καρδιά
την ξέρει ο Χριστός πιο καλά από ότι εσύ και εγώ. Γιατί παρόλο που είναι γεγραμμένο ότι το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα εσωτερικά του ανθρώπου και είναι αλήθεια αυτό, όπως το πνεύμα του Θεού γνωρίζει τα βάθη του Θεού, όμως είναι και κάτι άλλο γραμμένο. Όλη η καρδιά μας είναι απατηλή και μπορεί να μας κοροϊδέψει. Αλλά είναι και κάτι άλλο ακόμη γραμμένο. Μετά πάσης φυλάξεως, φύλαξε την καρδιά σου, Υιέ μου, διότι εκ της καρδιάς σου, μόνο από την καρδιά σου, εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Αποκαλύπτοντας λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο αυτά που δεν έχει καταλάβει, λέει ο Κύριος μας, ξέρω τα έργα σου και ξέρω κάτι που δεν το έχεις καταλάβει εσύ, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι είσαι ζεστός, εσύ μπορεί να έχεις οποιαδήποτε γνώμη που θα τη δούμε στη συνέχεια για τον εαυτό σου, εγώ όμως σου λέω ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός και είσαι χλιαρός. Γι' αυτό και εγώ μέλω να σε εξενέσω. Είσαι χλιαρός. Και εδώ αγαπητά μου αδέλφια, να γνωρίσουμε, και επαναλαμβάνω, ο καθένας για τον εαυτό του την κατάσταση της καρδιάς μας. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένο ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλειαν και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι βρίσκονται σε αυτής. Υπάρχουν δύο πόρτες που πλησιάζουμε το Θεό, που προχωράμε, που ζούμε, και δύο διαφορετικοί δρόμοι. Η μία πόρτα είναι αυτή που βρίσκουν πολλοί, είναι η φαρδιά, μπαίνεις εύκολα και η οδός είναι ευρύχωρος, όπου σε αυτή την πορεία κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορείς να κάνεις. Και να είσαι και χριστιανός. Και να είσαι και αναγεννημένος. Και να είσαι και βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Και να έχεις καλό παρελθόν. Και να είχες και την εύνοια του Θεού. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να αλλάξεις πόρτα. Κύριος μας τη λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Είναι ένας συνεχόμενος αγώνας. Σε αυτή τη φαρδιά και την ευρύχωρη οδό μπορείς να κάνεις χωρίς έλεγχο, γιατί σε κοροϊδεύει η καρδιά σου, χωρίς φόβο Θεού, γιατί η συνείδησή σου έχει, δεν λέω πορωθεί, έχει λίγο αλλοιωθεί, και να μην αισθάνεσαι και κανέναν έλεγχο και επέμβαση στο Θεό, από το Θεό στη ζωή σου. Και αυτό όλο αρχίζει σιγά σιγά. Αργά αργά αλλάζει πορεία ο άνθρωπος, όπως αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει καταλάβει τίποτα. Σιγά σιγά αλλάζει πορεία. Πρώτα πρώτα αρχίζει η μεταμόρφωση, η εξωτερική του σώματος του ανθρώπου. Από εκεί αρχίζουν όλα. Σιγά σιγά αρχίζει η μεταμόρφωση. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Αρχίζει να αλλοιώνεται η εικόνα του ανθρώπου, καθώς ο άνθρωπος πρέπει να είναι η εικόνα του Ιησού Χριστού, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο εικόν του Θεού του αοράτου. Αρχίζει λοιπόν να μεταβάλλεται η εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, που είναι το πιο εύκολο. Αλλά δεν μένει εκεί. Στη συνέχεια αρχίζει να μεταμορφώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος με βάση τις επιθυμίες και την καρδιά του. Και χλιαρός τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν καίγεται,
δεν είναι πια ζήλωτης, δεν είναι πια πιστός, δεν έχει πια φόβο Θεού, δεν έχει έλεγχο Πνεύματος Αγίου, και αρχίζει, ενώ ήθελε, παραδείγματος χάρη, το Λόγο του Θεού, την προσευχή, την εξήτηση, την κοινωνία μεταλλήλων. Ήθελε δηλαδή τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του Άρτου, την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές. Τώρα δεν λέω ότι πάβει στην αρχή να τα θέλει αυτά, αλλά προσθέτηκε κάτι άλλο. Προσθέτηκε και μερικά άλλα θέλω σε αυτά που ο Θεός είχε βάλει τόσο καιρό στην καρδιά του. Αρχίζουν τα δεν πειράζει βρε αδερφέ, και πλέον την υπακοή στο Λόγο του Θεού τη θεωρεί αυστηρότητα που δεν θεωρούσε πρώτα, την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού τη θεωρεί δογματισμό που δεν τη θεωρούσε πρώτα, την ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού τη θεωρεί πλέον φανατισμό που δεν τη θεωρούσε πρώτα, και αρχίζει σιγά σιγά η μεταμόρφωση της ψυχής, του θέλω. Πρώτα λοιπόν αρχίζει η μεταμόρφωση εξωτερική, του μ' αρέσει. Μ' αρέσει βρε αδερφέ, λέω στον εαυτό μου, και να κάνω και αυτό το ντύσιμο, να κάνω και αυτό το χτένισμα, να κάνω και αυτό το πράγμα, μ' αρέσει, θέλω να είμαι λίγο διαφορετικός. Μετά η μεταμόρφωση της ψυχής, θέλω να πάω και εκεί, θέλω να κάνω και αυτό, γιατί να μην κάνω παρέα και με άνθρωπο του κόσμου, είναι καλά παιδιά, είναι φίλοι μου, είναι φίλες μου, αρχίζω και θέλω. Αρχίζει η μεταμόρφωση της καρδιάς μπαίνοντας στη χλιαρότητα, και τέλος αρχίζει η μεταμόρφωση του πνεύματος που είναι οι αποφάσεις, γιατί με το μυαλό, με το πνεύμα παίρνει αποφάσεις ο Θεός, ο άνθρωπος αρχίζει και εκλέγει πλέον όχι το τίμιον απορρίπτοντας το αχρίον, αλλά βάζει λίγο νερό στο κρασί του, όχι και το απολύτως τίμιον να εκλέγω, και το δεν υπάρχει και απολύτως αχρίον, και μπαίνει σε αυτό το οποίο λέγεται συμβιβασμός. Συμβιβάζομαι με τον κόσμο ως προς την αρέσκειά μου, ως προς αυτά που μου αρέσουν. Είναι κακό τώρα να πάω να δω, λέω τώρα όχι για να ελέγξω ούτε τον εαυτό μου ούτε κανέναν, και ένα DVD, να πάω και στο θέατρο, να πάω και στο έργο, να πάω και σε εκείνη την παραλία, μαζεύει πολύ κόσμο. Είναι κακό να φορέσω και μπικίνι που είμαι κοπέλα. Είναι κακό να πάω και με τους συμμαθητές, με τις συμμαθήτριες, με τους φίλους, αφού μ' αρέσει, αφού το θέλω. Και μπαίνει η απόφαση μετά. Βεβαίως θα το κάνω. Δεν είμαστε και τόσο σκληροί, τόσο αυστηροί, τόσο φανατικοί. Το θέμα αδερφοί αγαπητοί δεν είναι αν είμαστε αυστηροί ή λιγότερο ή περισσότερο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να είμαστε βάρεστοι στο Θεό. Εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, και εκεί είναι η αποκάλυψη του Θεού. Εκεί είναι η φανέρωση του Θεού, εκεί είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν αρχίζει και μεταμορφώνεται, αλλάζει και φαίνεται. Αν αλλάξει η γυναίκα μου θα το καταλάβω. Αν αλλάξει η κόρη μου θα τη δω. Αν αλλάξει ο γιος μου θα τον δω. Αν αλλάξει μια αδερφή, ένας αδελφός θα το δω. Φαίνεται, διακρίνεται. Αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι τι βλέπω ή τι βλέπεις στον άλλον. Είναι τι βλέπω στον εαυτό μου που δεν το βλέπω. Αρχίζει μετά μπαίνει η υπερηφάνεια, η ιδιογνωμοσύνη,
να και η ετεροδιδασκαλία. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο κάτι που «Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους ιέγη ένοντας λόγους του Κυρίου ποιους, την κατευσέβιαν διδασκαλία». Αυτούς φεύγε. Γιατί θα μολύνουν πολλούς. Δεν ακολουθεί την κατευσέβιαν διδασκαλία. Και στον Τίτο τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Παύλος δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστη, όχι των παιδιών του Θεού, των εκλεκτών του Θεού, γιατί πολλοί είναι και εκλειμμένοι, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί, που είναι η επίγνωση της κατευσέβιαν αληθείας. Υπάρχει λοιπόν η κατευσέβιαν διδασκαλία και υπάρχει η κατευσέβιαν αλήθεια. Και ευσέβεια τι σημαίνει? Καλός τρόπος που σέβομαι το Θεό, που είναι η γένουσα διδασκαλία. Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν μου αρέσω, να σταματήσω μπροστά σου και λέω τι καλός που είμαι, ούτε αν σου αρέσω, ούτε αν μου αρέσεις. Το θέμα είναι αν αρέσουμε στον Κύριο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε να πράττουμε τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού, γνωρίζοντας κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος. Όμως, όταν ξεκινήσαμε είπαμε ότι αυτή η αποκάλυψη που ο Θεός κάνει στην καρδιά αυτού του ανθρώπου της Εκκλησίας και σε εμάς σήμερα, πέραν των άλλων, προσδιορίζει ακριβώς και το μέλλον, τη συνέχεια της ζωής μας. Τώρα είναι στην παρουσία του Θεού, αισθάνεται πάρα πολύ καλά με τον εαυτό του, με το Θεό, αισθάνεται πάρα πολύ καλά στην Εκκλησία, αισθάνεται δυνατός, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Θα τολμούσα να προσθέσω εγώ, αφρόνος προσεύχεται, τον ακούει ο Θεός, του μιλάει ο Θεός, αλλά αυτή η αποκάλυψη προσδιορίζει το μέλλον. Το μέλλον του ανθρώπου αυτού. Το μέλλον του καθενός μας. Επειδή δεν είσαι πια ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά πια έγινες χλιαρός, σου προφητεύω, λέει ο Χριστός, ότι πρόκειται να σε ξεμέσω εκ του στόματός μου. Πολύ σκληρά λόγια. Θα σε βγάλω, όταν τι σημαίνει θα σε ξεμέσω από το εκ του στόματός μου, θα σε βγάλω από το σώμα μου, θα σε βγάλω, τώρα είσαι στο σώμα μου, θα σε βγάλω από το σώμα μου. Και αν ο Χριστός βγάλει κάποιον από το σώμα του που είναι η Εκκλησία του, που είναι η παρουσία του, που είναι η χάρη του, που είναι η δόξα του Θεού, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μόνο ότι βρέθηκε έξω από την παρουσία του Θεού, ακόμη και από τη χάρη του Θεού και από το έλεος του Θεού, αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι και στον άρχοντα του σκότους. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αν σε βγάλει ο Χριστός έξω, βρίσκεσαι μέσα στο ψέμα και στην απάτη. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Θεός είναι φως. Αν σε βγάλει έξω ο Χριστός, βρίσκεσαι στο σκοτάδι το απόλυτο, εκεί πια που δεν θα βλέπεις τίποτα. Εάν σε βγάλει ο Χριστός από την Εκκλησία, βγαίνεις από την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και βρίσκεσαι στον άρχοντα του, στον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, στο Θεό του κόσμου τούτου. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και ποιος? Αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού.
Και ποιος? Αυτός που είχε πολύ καλό καρπό. Και ποιος? Αυτός για τον οποίον ο Θεός ενεργούσε θαυμαστά με μεγάλη καρποφορία, άλλωστε τον καρπό τον δίνει ο Κύριος. Μέλω να σε ξεμέσω. Γιατί δεν παρατήρησες την πορεία σου, ότι έφυγε από την τεθλιμμένη οδό και μπήκε στην φαρδιά πύλη και περπατάς τώρα στην ευρύχωρη οδό που τη βρίσκουνε πολλοί. Τώρα κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι σ' αρέσει εσένα και ό,τι αποφασίσεις εσύ. Το ξαναλέω. Τώρα κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις και ό,τι αποφασίζεις. Ενώ πρώτα έκανες ό,τι αρέσει στο Θεό, ό,τι ήθελε ο Θεός και ό,τι αποφάσισε ο Θεός για σένα. Ρώταγες. Έπρατες το αγαθό, το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Καθώς το ερευνούσες, καθώς μελέταγες το Λόγο του Θεού και έμενες σε Αυτόν, γι' αυτό και η προκοπή σου ήταν φανερά ενώπιον όλων των ανθρώπων. Ήταν και ακόμη είναι, αλλά το μέλλον αβέβαιον, μάλλον βέβαιον. Πρώτα έκανες πράττοντας το ευθές ενώπιον του Κυρίου και το ευάρεστο, γιατί εξητούσες τον Κύριο. Δεν προχώραγες μόνος σου, δεν αποφάσισες μόνος σου. Την ημέρα σου την ξεκίναγες και την αφιέρωνες στο Θεό. Όλα τα ζητήματά σου τα ανέθετες σε Αυτόν. Γιατί γι' αυτό και ο Θεός ενεργούσε στη ζωή σου και σου έδιδε τα ζητήματα της καρδιάς σου. Η ελπίδα σου ήταν μόνο σε Αυτόν. Τώρα έχει μεταφερθεί η ελπίδα σου στις δυνατότητές σου. Καθώς λες πλούσιος είμαι. Επλούτησα. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν και περπατάω πλέον όπως μ' αρέσει, όπως θέλω και ό,τι αποφασίσω κάνω. Είμαι ελεύθερος. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Όπως νομίζουν οι άνθρωποι, αυτό είναι αρχή δουλείας μεγάλης μέσα στον κόσμο και μέσα στον άρχοντα του κόσμου. Γιατί ελεύθερος δεν είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει, που κάνει ό,τι του αρέσει, που κάνει ό,τι αποφασίζει. Ελεύθερος είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι και παραμένει ελεύθερος. Με ελευθέρωσε από το τσιγάρο. Δεν καπνίζω πια. Αν όμως αποφασίσω να ξανακαπνίσω, εγώ ίδιος δούλωσα τον εαυτό μου στην αμαρτία μου. Και τώρα δεν μπορώ να ελευθερωθώ. Τώρα πιο δύσκολα είναι τα δεσμά. Τώρα η ζωή μου θα είναι πραγματικά όμως, όχι σε δοκιμασίες, όχι σε θλίψεις που λέει ο Χριστός, αλλά σε ταλαιπωρίες ψυχής, σώματος και πνεύματος. Τώρα θα καταλάβω τι είναι σκλαβιά, τι είναι δουλεία. Γιατί ο Χριστός μόνο ελευθερώνει από την αμαρτία και περιμένει τον άνθρωπο να δουλωθεί σε Αυτόν γενόμενος μάρτυρας δικός του, ζώντας για το Χριστό, μέσα στο Χριστό, περπατώντας εισερχόμενος πάντοτε από την στενή πύλη και προχωρώντας πάντοτε στη τεθλιμμένη οδό. Δεν κάνει βήματα πίσω, ούτε βηματάκια στα πλάγια. Περπατάει ευθεία, πράττοντας το ευθές ενώπιον του Θεού
και διοικούμενος καθώς εξητάει πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο. Ένας άνθρωπος που εξ αυτού και μόνο, ποιου, εκ του γεγονότος ότι έχει εξαρτήσει τη ζωή του απόλυτα από τον Ιησού Χριστόν και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί να πει ότι είμαι πλούσιος, αλλά λέει φτωχός και παίρνεις είμαι. Γιατί αυτά που έχει δεν είναι δικά του. Αυτά που έχει, το μόνο που αξίζει είναι ο Χριστός και φοβάται μην τον χάσει. Πόσο εύκολα μπορεί να σε κοροϊδέψει η καρδιά σου. Θυμηθείτε τον νεότερο ιό. Ήταν σε απόλυτη ευλογία. Σε απόλυτη ευλογία. Πατέρας, γιος του πατέρα, κτήματα, έργο, σε απόλυτη ευλογία. Τι ήταν αυτό που έγινε μέσα στην καρδιά του και άρχισε η καρδιά του σιγά σιγά. Άρχισε η καρδιά του σιγά σιγά να κάνει κλακ, 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 κλακ και να φεύγει. Άρχισε να σκέφτεται. Άρχισε να φαντάζεται. Άρχισε να του αρέσει. Άρχισε να θέλει και πλησίαζε στο να αποφασίσει. Και αποφάσισε. Τι είναι αυτό που τον δελέασε και είπε, μ' αρέσει, τι ωραία που θα ήταν να ήμουν στη γη τη μακράν. Εκεί θα ήμουν ελεύθερος. Εκεί θα έκανα ό,τι ήθελα. Εκεί θα έκανα ό,τι μ' άρεσε. Και εδώ κάθομαι και ταλαιπωρούμε μέσα στην αυστηρότητα των περιορισμένων ορίων του οίκου του πατρός μου. Το σκέφτηκε, το εργάστηκε, μεγάλωσε μέσα του, πολλαπλασιάστηκε μέσα του, έσκασε, δεν άντεξε άλλο και πήρε απόφαση. Πάει στον πατέρα του, λέει, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Ο πατέρας ξέρει, αλλά θέλει το παιδί του ελεύθερο. Κάνε παιδί μου ό,τι θέλεις. Αυτό μας λέει ο Θεός σήμερα. Κάνε ό,τι θέλεις. Τ' ακούς. Αδερφέ, αδερφή, τ' ακούς, τ' ακούω. Ο Θεός σου λέει κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει η πόρτα, η μικρή, που θα μπεις δύσκολα. Και στη συνέχεια η οδός η τεθλιμμένη που θα την περπατάς με αγώνα. Αλλά αυτή η οδός θα οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο από αυτή. Αν θέλεις, να και η πόρτα η φαρδιά. Πολλοί τη βρίσκουνε, την άλλη λίγη. Πολλοί τη βρίσκουνε, μπορείς να περάσεις, πέρνα. Κάνε ό,τι θέλεις. Αυτό μας λέει ο Θεός σήμερα, αδερφοί. Κάνε ό,τι θέλεις. Η συνέχεια της φαρδιάς πυλής είναι ευρύχωρος οδός. Θα περνάς υπέροχα. Έτσι σκεφτότανε ο νεότερος για τη γη την μακράν. Αλλά το τέλος είναι η απώλεια. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, αδερφοί, με μεγάλη επιμονή λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Είναι αγώνας. Είναι αγώνας να δαμάσεις το σώμα σου και να το δουλαγωγήσεις. Είναι αγώνας να προσφέρεις δεδεμένη τη θυσία σου ολοκαύτωμα. Είναι αγώνας να έρθεις στην εκκλησία. Είναι αγώνας να μελετάς. Είναι αγώνας να προσεύχεσαι. Είναι αγώνας να απορρίπτεις το αχρίο. Μπροστά σου πάντοτε θα υπάρχουν δύο πόρτες για κάθε χαρακτηριστικό και για κάθε χρονικό διάστημα της ζωής σου. Αγωνίζεστε όμως, λέει ο Χριστός, να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι στο τέλος πολλοί θα είναι αυτοί που θα θέλουν να εισέλθουν, θα είναι έτοιμοι. Θα είναι αναγεννημένοι, βαφτισμένοι εν ύδατη, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και θα θέλουν να εισέλθουν. Αλλά δεν μπορούν. Γιατί εκλέξανε τη
φαρδιά εν τέλει πύλη και την φαρδιά πύλη και την ευρύ χώρα οδό. Και αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα, θα αρχίσετε να στέκεστε έξω, να κρούετε τη θύρα και θα λέτε «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησί μας». Και εκείνος θα σας αποκριθεί «Δεν εξεύρω από που είστε, Κύριε Θεέ». Και υπάρχει απάντηση. Τι λες, Κύριε? «Εφάγομεν έμπροστέ σου και επίωμεν κάθε Κυριακή σώμα και αίμα Χριστού». Ήμασταν μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε στον κόσμο. Μέσα είμαστε. Φάγαμε και ήπιαμε μπροστά σου. Και μας δίδαξες κιόλα στο Λόγο του Θεού. Και σ' ακούγαμε. Ναι, αλλά δεν μου ζητήσατε να σας φανερώσω την καρδιά σας, το παρόν σας και το μέλλον σας. Γι' αυτό υπάγεται απ' εμού οι εργάτες της ανομίας και της αδικίας. Δηλαδή, μα στην ευρύ χωροειοδό τι θα εργαζόσουν? Έκανες ό,τι ήθελες. Δινόσουν όπως ήθελες, πήγαινες όπου ήθελες, σκεφτόσουν όσα ήθελες, ήθελες αυτά που ήθελες, τα διεκδικούσες αυτά που ήθελες και ξέχασες το φόβο του Θεού. Ξέχασες την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ξέχασες το Λόγο του Θεού. Φύγε ο εργαζόμενος στην ανομία. Και εκεί δεν υπάρχει επιστροφή, αδερφοί. Άμα κλείσει, έκλεισε. Δεν ανοίγει πια. Γι' αυτό μας τα λέει τώρα ο Κύριος. Και σε ποιον το λέει? Στον ποιμένα της Εκκλησίας. Σε αυτόν τον οποίον ευλόγησε ο Θεός. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει φάρμακο στη Γαλάδ. Υπάρχει γιατρικό στη Γαλάδ. Υπάρχει το αίμα του Χριστού. Υπάρχει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει και γιατρός στη Γαλάδ. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Που απευθύνεται σε όλους μας μηδενός εξαιρουμένου σήμερα. Υπάρχει. Μάθε λοιπόν ότι εσύ που έχεις τόσο καλή γνώμη για τον εαυτό σου και πιστεύεις ότι όλα πάνε καλά, μάθε ότι εσύ που πιστεύεις έτσι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο φτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός. Εσύ. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να αγοράσεις από τον Κύριο πρώτον χρυσίον δεδακιασμασμένον εκ πυρός δια να πλουτίσεις. Αγόρασε το Λόγο του Θεού. Και τι σημαίνει αγόρασε το Λόγο του Θεού? Πούλησε τα λόγια τα άλλα. Πούλησε τα. Εάν δεν πουλήσεις αυτά που έχεις, δεν μπορείς να αγοράσεις το χρυσίον, το δεδοκιμασμένον εκ πυρός που είναι ο Λόγος του Θεού. Πάρε ξανά το Λόγο του Θεού, όχι μόνο στα χέρια σου, βάλ το στην καρδιά σου. Ξανά, άρχισε από την αρχή. Δεν μπορείς να κάνεις άλλη αρχή παρά μόνο με το Λόγο του Θεού. Πάρε το Λόγο του Θεού. Ξεκίνα από εκεί. Ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος που είναι δοκιμασμένος με φωτιά που δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Δεν θα σου πει ψέματα. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο Λόγος του Θεού. Αγόρασε και ημάτια λευκά δια να ενδυθείς. Πούλησε αυτά τα ημάτια που φοράς. Πούλησε αυτά τα ρούχα που φοράς. Τα παρδαλά. Τα αλλοιωμένα, τα καινούρια, τα διαφορετικά. Πούλησε αυτά τα ρούχα που φοράς στο σώμα σου, στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου. Ξαναγύρνα στο αίμα του Χριστού
και στην Αγία Ζωή. Ξαναγύρνα από εκεί που ξεκίνησες με την αναγέννηση, με το βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο. Πούλησέ τα. Διώχτα από πάνω σου. Διώξε τα ρούχα του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος που είναι διαφορετικά. Διώξε τα διαφορετικά από το Λόγο του Θεού. Ξέρεις τώρα ποια είναι τα ημάτια που χρειάζεσαι. Τα ημάτια τα λευκά που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και ο μόνος που μπορεί να σου δώσει αυτά τα λευκά ημάτια είναι ο Ιησούς Χριστός. Πήγαινε σε Αυτόν. Εσύ μετανόησε, απόρριψε, καταδίκασε και ζήτησε τον Χριστό να σου βάλει τη στολή την πρώτη. Την πρώτη και την καλύτερη. Αυτή που φόραγες τότε. Την όμορφη, τη λαμπρή, την απαστράπτουσα. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μέχρι τώρα κάνω χάρη και σε κρύβω, αλλά σε λίγο θα φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητάς σου. Θα ξεφτυλιστείς, δεν θα σε ξεφτυλίσω εγώ, ο Θεός δεν ξεφτυλίζει κανέναν. Μόνος σου, μόνη σου. Θα βρεθείς σε αδιέξοδα. Αυτή φορεσιά, η αλότρια που φόρεσες, θα σε οδηγήσει σε γύμνωση. Παραλαμβάνω, και αυτά ο Κύριος τα λέει στον ποιμένα της Εκκλησίας και σε κάθε έναν που έχει εξουσία, αλλά και σε κάθε έναν που θέλει να ακούσει τι το Πνεύμα το Άγιο λέγει στην Εκκλησία. Εγώ θέλω να ακούσω, Χριστέ μου. Θέλω να ακούσω, γιατί θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή. Να αφήσω τα βήματα, τα βηματάκια, τα πλαϊνά και να πάρω πάλι τα ίχνη του Χριστού. Αμήν, αδερφοί μου. Και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δε αναβλέπεις. Δεν βλέπεις τώρα. Έχασες την όρασή σου. Έχασες τη μαρτυρία του Χριστού, την παρουσία του Χριστού. Δεν βλέπεις καλά. Βλέπεις θαμπά, βλέπεις ψεύτικα. Η καρδιά σου εμφανίζει άλλες εικόνες ομορφιάς μπροστά σου. Η καρδιά σου άλλαξε την όραση του αγιασμού, της καθαρότητος, της βασιλείας των ουρανών. Και σου έφερε μια καινούργια όραση, γήινη, ανθρώπινη, της γης της μακράν. Και σ' αρέσει. Γι' αυτό χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον. Ζήτα το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει, να βλέπεις καθαρά. Ζήτα το Λόγο του Θεού, ζήτα τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να σου δώσει όραση Αγία. Και τώρα δικαιολογεί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τη σκληρότητά του. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Σε στενοχώρησα? Σου φαίνεται βαρύ αυτό που ακούς? Είναι έλεγχος, είναι παιδεία. Καλά κάνεις και σου φαίνεται βαρύ. Πάρα πολύ καλά κάνεις και σκέφτεσαι ότι δεν ήρθα εγώ να ακούσω σήμερα αυτά τα πράγματα. Εγώ ήρθα να ακούσω παρηγοριά, ενίσχυση. Και ο Κύριος λέει, εγώ σου μιλάω έτσι γιατί σ' αγαπάω. Μόνο σου σ' αγαπάω, ελέγχω και παιδεύω. Γιατί θέλω η συνέχεια σου να είναι καλή. Θέλω η συνέχεια σου να είναι ένδοξη, ευλογημένη. Όχι μέσα στον πλούτο της φαντασίας σου, αλλά μέσα στον πλούτο του ουρανού. Γι' αυτό και στέκομαι τώρα στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω με αυτό τον τρόπο του ελέγχου, της αγάπης, της παιδείας. Και από σένα τώρα εξαρτάται. Όποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει,
Εγώ θα έρθω, θα μπω μέσα, θα καθίσω μαζί του και θα τα αλλάξω όλα. Υπάρχει γιατρός εγκαλάδ. Υπάρχει φάρμακο. Υπάρχει ευλογία στην παρουσία του Θεού. Θα ανοίξεις τώρα την πόρτα. Άκουσες τη φωνή σου. Τη φωνή του την άκουσα, Κύριε. Θα ανοίξεις την πόρτα. Διάπλατα, Κύριε. Γιατί θέλω να μπεις μέσα, να δειπνήσεις μαζί μου και εγώ να δειπνήσω μαζί σου. Θέλω να σταθούμε στο ίδιο τραπέζι και να μιλάμε σαν φίλος προς το φίλο αυτού. Θέλω να σε βλέπω, Κύριε, και να με βλέπεις, να σ' ακούω και να μ' ακούς, να σ' αγγίζω και να μ' αγγίζεις. Θέλω να γίνουμε ένα. Θέλω να κατοικείς στο σπίτι μου, στην καρδιά μου. Παραλίγο να σε διώξω, Κύριε. Παραλίγο να φύγεις. Παραλίγο να χάσω το δρόμο μου. Σήμερα ανοίγω την καρδιά μου. Εγώ την ανοίγω, Κύριε μου. Ανοίγω την καρδιά μου και σε δέχομαι. Θέλω να αρχίσω ξανά από την αρχή. Δεν είμαι πλούσιος, φτωχός και παίνης είμαι. Άθλιος είμαι. Ούτε ιδανός είμαι. Άχρηστος είμαι. Ποπό μη σε χάσω. Ποπό μη χαθώ. Θέλω να ξαναμπω πάλι από τη στενή πύλη και να περπατάω στην τεθλιμμένη οδό. Δεν θέλω που να πάρει ευχή τη φαρδιά πύλη ούτε την ευρύχωρη οδό. Θέλω αυτή την πύλη που θα με πάει στον ουρανό, που θα περπατάμε χέρι με χέρι, που θα περπατάω στα ίχνη σου, που θα απολαμβάνω την αγάπη σου, που θα βλέπω την ουράνια βασιλεία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, δια της πίστεως, αλλά αυτή θέλω να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω τα παλάτια του κόσμου, τα μεγαλεία του κόσμου, τις απολαύσεις του κόσμου. Θέλω να βλέπω τη Νέα Ιερουσαλήμ, την καταβάνουσα από τον ουρανό, όπου εκεί θα κατοικεί ο Θεός και θα είναι Θεός μου και θα κατοικώ κι εγώ και θα είμαι παιδί Του. Γι' αυτό θέλω να βλέπω. Και ολοκληρώνει. Όποιος νικά να είναι ένας αγώνας. Δεν αμφισβητείται αυτό. Είναι αγώνας είναι. Είναι αγώνας, αλλά ο Παύλος λέει τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην. Γιατί? Γιατί υπάρχει και ο άλλος αγώνας. Ο αγώνας του κόσμου. Ο αγώνας του να κερδίσουμε τον κόσμο όλο και αζημιωθούμε την ψυχή μας. Αλλά εμείς θέλουμε τον αγώνα τον καλό. Με τον ποιμένα τον καλό. Στην ουράνια βασιλεία. Όποιος νικά, σε αυτόν θα δώσω εν τέλει να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα του στο θρόνο του. Μόνο ποιος νικά. Νικά τι? Την καρδιά του, την απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Νικά τι? Την αρέσκειά του, αυτό που του αρέσει. Και πάει στο Θεό και λέει, δεν θέλω αυτό που μου αρέσει, θέλω αυτό που σου αρέσει εσένα. Αυτός που νικάει το θέλημά του. Και πάει στον Χριστό και λέει, η καρδιά μου θέλει, αλλά εγώ θέλω αυτό που θέλεις εσύ. Και τελικά νικάει τις αποφάσεις του. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλεις εσύ, Κύριε, αυτό που αρέσει εσένα, Κύριε, και αυτό που έχεις προβλέψει, προετοιμάσει μέσα στις καλές βουλές σου για μένα, στο δρόμο που εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα. Θεέ μου, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Θεέ μου, δίδαξέ με του ποιήν το να πράττω το θέλημά σου. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Αμήν. Κύριε μου.